μία μάχη, όχι για γη ή πόρους, αλλά για την ίδια την ψυχή της ανθρωπότητας. Στο επίκεντρο αυτού του αγώνα βρίσκονται οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένα έθνος που γεννήθηκε από τις φιλοδοξίες της Ευρώπης, αλλά τώρα στέκεται στην πρώτη γραμμή ενός μυστικού πολέμου, ενάντια σε μία δύναμη τόσο βαθιά εδρεωμένη στην κοινωνία μας, που είναι σχεδόν αόρατη. Αυτή η δύναμη, ένα δίκτυο εξουσίας και εξαπάτησης, έχει τις ρίζες της στην αρχαία καταγωγή των χαζαρικών ελίτ, οι οποίες υπό το πρόσχημα της κλεμμένης εβραϊκής ταυτότητας έχουν διεισδύσει στα υψηλότερα κλιμάκια της παγκόσμιας οικονομίας και διακυβέρνησης. Οι Ρόκεφελλερ και οι Ροθτσάιλντ δεν είναι απλοί μεγιστάνες της βιομηχανίας. Είναι αρχιτέκτονες ενός χρηματοπιστωτικού συστήματος που έχει σχεδιαστεί για να υποδηλώσει τα έθνη. Αυτές οι οικογένειες από τη Νότια Γερμανία όχι μόνο έχουν διαμορφώσει το οικονομικό τοπίο των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά έχουν επεκτείνει τα πλοκάμια τους στο στρατιωτικό βιομηχανικό συγκρότημα, την DARPA, τη CIA και μία μυριάδα άλλων ιδρυμάτων που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος, σημαντικό μέρος της παγκόσμιας οικονομίας και των δικτύων του βαθέως κράτους. Η εμβέλεια αυτής της κλίκας δεν περιορίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η CIA, ενεργώντας ως προέκταση αυτής της σκοτεινής ομάδας, έχει ανατρέψει περισσότερες από 70 κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, εγκαθιστώντας συστήματα κεντρικών τραπεζών και καθεστώτα μαριονέτες, πιστά στην παγκοσμιοποιητική τους ατζέντα. Η Ευρώπη, δεσμευμένη από τους δικούς της παράγοντες βαθέως κράτους, είναι ανίκανη να αντισταθεί, καθώς όλοι οι δρόμοι της εξέγερσης οδηγούν πίσω στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η στρατιωτική δύναμη της κλίκας συντρίβει κάθε διαφωνία. Σε αυτό το παγκόσμιο παιχνίδι σκακιού, οι πολίτες των Ηνωμένων Πολιτειών αναδεικνύονται ως το τελευταίο προπύργιο της ελπίδας, οπλισμένοι όχι μόνο με όπλα, αλλά και με το αδάμαστο πνεύμα της ελευθερίας, στέκονται ως το τελευταίο εμπόδιο στο όραμα της καμπάλ για έναν κόσμο υπό απολυταρχικό καθεστώς. Η πρώτη τροποποίηση, που συχνά θεωρείται δεδομένη, είναι ένα βασικό όπλο σε αυτόν τον αγώνα, διασφαλίζοντας ότι η φωνή της αλήθειας δεν μπορεί ποτέ να φημωθεί. Η πτώση της υποδομής του καμπαλικού βαθέως κράτους εντός των Ηνωμένων Πολιτειών θα προκαλέσει ένα φαινόμενο ντόμινο, ανατρέποντας τα διεφθαρμένα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ, τον ΝΑΤΟ και πολλές μεγάλες χώρες σε όλο τον κόσμο. Η αλυσιδωτή αντίδραση μιας ελεύθερης Αμερικής θα αντιχίσει στους ωκεανούς, εμπνέοντας τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να αντισταθούν στα δικά τους διεφθαρμένα συστήματα. Το 2024 σηματοδοτεί μια κομβική χρονιά σε αυτό τον κρυφό πόλεμο. Μια παγκόσμια επανάσταση, όχι μόνο των όπλων, αλλά και της συνείδησης, βρίσκεται σε εξέλιξη. Στα παρασκήνια, μια στρατιωτική συμμαχία, καθοδηγούμενη από έναν ανώτερο σκοπό, ενορχιστρώνει ένα αριστοτεχνικό σχέδιο για την απελευθέρωση της ανθρωπότητας από τα νύχια αυτής της παγκοσμιοποίησης. Αυτό δεν είναι ένας απλός αγώνας εξουσίας. Είναι ένας αγώνας για την ίδια την ουσία της ανθρώπινης ελευθερίας. Μία μάχη ενάντια σε μία σκοτεινή ατζέντα που επιδιώκει να ελέγξει το μυαλό, το σώμα μας και το πεπρωμένο μας. Η αφήγηση που παρουσιάζεται στον κόσμο είναι προσεγμένη. Φαίνεται ότι οι πολίτες ηγούνται της επίθεσης, με το στρατό να παρεμβαίνει μόνο σε σχάτη λύση. Αλλά η αλήθεια είναι πολύ πιο σύνθετη. Η στρατιωτική συμμαχία εργάζεται ακούραστα, διαλύοντας την παγκοσμιοποιητική υποδομή κομμάτι-κομμάτι. Αυτό που βλέπουμε τώρα είναι τα τελευταία στάδια μιας σχολαστικά σχεδιασμένης επιχείρησης, μια μεταβίβαση της εξουσίας πίσω στους ανθρώπους. Το τέλος του παιχνιδιού είναι κοντά. Οι σκηνές που εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μας είναι το αποκορύφωμα πολυετών μυστικών επιχειρήσεων. Μια μεγάλη στρατηγική για την αποκατάσταση της εξουσίας πίσω στους λαούς. Πρόκειται για μια πνευματική αφύπνιση, ένα κάλεσμα να διεκδικήσουμε ξανά τα θεϊκά μας δικαιώματα ως ανθρώπινα όντα. Η ώρα για δράση είναι τώρα.
Καθώς ο κόσμος ενώνεται σε αυτή την ανοιχτή επανάσταση, πρέπει να θυμόμαστε ότι η καρδιά αυτής της μάχης δεν βρίσκεται στη δύναμη των στρατών, αλλά στη δύναμη της αποφασιστικότητάς μας. Η παγκοσμιοποίηση με τη σκοτεινή ατζέντα της καταραίει. Το φως της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της ελευθερίας διαπερνά τις σκιές, προαναγγέλλοντας μια νέα εποχή για την ανθρωπότητα. Σε αυτή την κομβική στιγμή της ιστορίας βρισκόμαστε στο κατόφλι ενός νέου κόσμου, ενός κόσμου όπου η ελευθερία κυριαρχεί, οι αλυσίδες της καταπίεσης είναι σπασμένες και όπου το ανθρώπινο πνεύμα θριαμβεύει πάνω στις πιο σκοτεινές δυνάμεις. Η μάχη μπορεί να είναι σκληρή, αλλά η νίκη είναι σίγουρη, γιατί στο τέλος το φως πάντα νικά το σκοτάδι και η αλήθεια πάντα επικρατεί.